Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η κακοκαιρία Express δείχνει τα δόντια της στην Πιερία, όπου σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οδηγών. Ισχυρή καταιγίδα αλλά και χαλαζόπτωση σάρωσε την πόλη των Τρικάλων, ενώ υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του ανοιχτά της Καλύμνου. Ορμητικός χύμαρος πνίγει την Κονταριό της Απιερίας. Τα νερά από τις σφοδρές βροχοπτώσεις μπαίνουν μέσα σε σπίτια και καταστήματα. 2024, κεντρική πλατεία Κονταριώτισσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ τα χάλια. Δεύτερη φορά στα 3 χρόνια. Δεύτερη φορά. Η πλατεία σας. Πάρτε το μαγαζί μέσα. Όλα τα φριάτια. Ήταν μια λίμνη εδώ πέρα. Λάσπες, κλαδιά, τα καθαρίσαμε, ήρθαν, μας βοήθησαν. Τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ευτυχώς έγιναν αντιπλημμυρικά έργα. Φεβρουάριος 2024. Ακόμα μια φορά τα ίδια και τα ίδια. Θα έρθουν όλα τα αμάξια της περιοχής εδώ σιγά σιγά. Πάθαμε κρίση πανικού και... Κάτοικος της περιοχής περιγράφει στην κάμερα του Sky τις στιγμές φόβου που βίωσε το βράδυ της Δευτέρας, όταν εγκλωβίστηκε για σχεδόν 2 ώρες μέσα σε αυτοκίνητο με τις 2 κόρες της. Μιλούσαμε με το 112, είχα πάρει και στο Δήμο, ήρθαν να μας βοήθησαν τα παιδιά με 3 πυροσβεστικά οχήματα και με μηχανήματα του Δήμου. Για κάποια στιγμή είπα να τα παρατήσω και να πάρω τα παιδιά να περπατήσω, αλλά τα νερά ήταν τόσο πολύ ορμητικά. Αυτή είναι η εικόνα που αντίκρισαν οι κάτοικοι της Πιερίας με το πρώτο φως της ημέρας. Η περιοχή της Κονταριώτισσας εδώ στο Δήμο Δίου Ολύμπου πλημμύρισε από φερτά υλικά και από τα νερά που κατέβηκαν από τα βουνά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ακόμα και σπίτια. Βλέπετε ότι και αυτή την ώρα οι κάτοικοι των σπιτιών προσπαθούν να βγάλουν τις λάσπες μέσα από τα σπίτια τους. Με έσπασε εδώ την πόρτα και πλημμυρίσαμε, ήρθε όλο τα νερά και η λάσπη, γέμισε το σπίτι μέσα. Με σκούπες και φτιάρια οι κάτοικοι για ώρες προσπαθούν να βγάλουν τα λασπόνερα από τα εσωτερικά των σπιτιών τους. Εντάξει, παλεύουμε τώρα, αφού είμαστε ζωντανοί. Δύσκολα. Πολύ βροχή, πολύ νερό, χαλάζει, ζημιά. Πρώτη φορά εγώ είδα τέτοιο πράγμα. Εδώ ποτάμι, 60 πόντους έρχονται να πάνω. Πολύ νερό. Δεν είμαι 65 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Σε αυτό το σπίτι η ζημιά είναι ολοκληρωτική. Δείτε πώς η λάσπη έχει μπει παντού μέσα στο σπίτι. Τα νερά έφτασαν μέχρι τη μέση του τοίχου. Καλό που δεν άνοιξε την πόρτα και άνοιξε το παράθυρο. Κοιτάζω εδώ τα παιδιά να προσπαθούν να κλείσουν 4 άτομα την πόρτα. Δεν είχαν το κλειδί και την ώρα να την κλειδώσουν. Και αυτοί να την σπρώχνουν το νερό. Ό,τι και να βάλεις στις πόρτες δεν προλαβαίνεις. Σπίτες όλο το σπίτι. Καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Ο χύμαρος από εκεί πάνω μας γκρέμισε όλη την περίφραξη, μας έπνιξε τα κοτόπουλα μέσα. Καταιγίδες και χαλάζι σάρωσαν τη Δευτέρα και το νομό Τρικάλων. Χωριά στο Δήμο Φαρκαδόνας έμειναν για ώρες χωρίς ρεύμα, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στην Εθνική Οδό Τρικάλων Ιωαννίνων. Νωρίς το πρωί, υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του ανοιχτά της Καλύμνου. Στην Πιερία καταγράφηκαν τα περισσότερα προβλήματα. Στον Άγιο Σπυρίδωνα θα βρούμε το Χρήστο Χατζημίση για να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα, τι λένε οι κάτοικοι. Βλέπουμε, είδαμε και στο ρεπορτάζ, η λάσπη έφτασε μέσα στα σπίτια. Και όχι μόνο η λάσπη, Λένα. Βλέπετε πίσω μου το χαλάζι το οποίο έμεινε από την χθεσινή χαλαζόπτωση. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ το χαλάζι το οποίο έχει μείνει. Δεν έχει ξεπαγώσει ακόμα. Βλέπετε ότι ακόμα και τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να βγουν από το χαλάζι που έχει πέσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το τι έγινε χθες το βράδυ εδώ. Όπως είδαμε και στο βίντεο, σε ζημιές σε σπίτια και υποδομές προκάλεσε αυτό το κύμα κακοκαιρία. Στην Κονταριώτισσα, στη Βροντού και στον Άγιο Σπυρίδωνα του Δήμου Διολύμπου. Σπίτια πλημμύρισαν και καταστράφηκαν νοικοκυριά, ενώ και η πυροσβεστική, πρέπει να σου πω, δέχτηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων. Μία γυναίκα, είδαμε, μαζί με τις 2 κόρες της εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους. Έζησαν πραγματικά στιγμές τρόμου οι γυναίκες, ενώ και μία ακόμη γυναίκα μεταφέρθηκε από το σπίτι της σε ασφαλές μέρος. Στο Σβορώνο τώρα της Κατερίνης, εκεί μία κτηνοτροφική μονάδα παρασύρθηκε και
από τα ορμητικά νερά, με αποτέλεσμα να πνιγούν, λένε, πάνω από 250 με 300 ζώα. Ολοκληρωτική καταστροφή για τον κτηνοτρόφο. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν έλλειψεις αντιπλημμυρικών έργων εδώ στην περιοχή. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο.